Καλησπέρα σας. Όσο τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής παραμένουν στην Κύπρο, η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει ότι οι προσδοκίες για τη λύση του προβλήματος είναι αμυδρές, παρά την αισιοδοξία που εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ξαβιέ Περές Δε Κουελιάρ. Οι ελληνοσοβιετικές σχέσεις εξετάστηκαν σήμερα σε σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα με την ευκαιρία της υπογραφής του Συμβολαίου για το Εργοστάσιο Αλουμίνας. Οι δύο αντιπροσωπείες διαπίστωσαν ότι μπορεί να αυξηθεί ο όγκος των εμπορικών ανταλλαγών των δύο χωρών, καθώς διαγράφονται ευνοϊκές προοπτικές για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών στη Σοβιετική Ένωση, οι οποίες σκοπεύεται να αυξηθούν κατά 70% μέσα στο 85. Οι παραγγελίες που έχουν κλειστεί καλύπτουν αξία μεγαλύτερη από 150 εκατομμύρια δολάρια. Εξετάζονται ακόμα η συνεργασία στη μονάδα ανοξείδωτου του Χάλιβα και οι επισκευές και κατασκευές σοβιετικών πλοίων στα ελληνικά ναυπηγεία. Στις 23 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι τελικές συνομιλίες για την κατασκευή 4 πλοίων ψυγείων στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Το Νοέμβριο εξάλλου θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη συνεργασία των δύο χωρών στην κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου με τη συμμετοχή ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών. Εξετάστηκαν ακόμη οι δυνατότητες κατασκευής σοβιετικών ξενοδοχείων από ελληνικές τεχνικές εταιρείες. Τέλος, τα δύο μέρη συμφώνησαν να αρχίσουν οι διαδικασίες για την εκπόνηση νέου τριετούς οικονομικού προγράμματος 1986-1988. Συνεχίζεται στην ασφάλεια Αττικής παρουσία εισαγγελία η ανάκριση του Ντάνου Κρυστάλη και Θεόδωρου Μπεχράκη που συνελήφθησαν χτες το πρωί στα σπίτια τους σαν ύποπτοι για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Η Σοβιετική Ένωση αντέδρασε σήμερα έντονα στη χτεσινή Αμερικανική πρώτη δοκιμή διαστημικού όπλου. Το πρακτορείο ΤΑΣ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι έκανε το αποφασιστικό βήμα που ανοίγει μια νέα φάση στο κυνήγι των εξοπλισμών στο διάστημα και ότι σπρώχνει τον κόσμο στην άβυσσο του πυρηνικού πολέμου. Το ΤΑΣ τονίζει ότι η νέα κλιμάκωση των Αμερικανικών πολεμικών προπαρασκευών σημειώνεται λίγο πριν τη συνάντηση κορυφής του Ρόναλντ Ρέιγκαν με τον Μιχαήλ Κορμπατσόφ στις 19 Νοεμβρίου. Όπως είναι γνωστό, ο διαστημικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε χτες από αμερικανικό αεροπλάνο που απογειώθηκε από τη βάση Έντουαρτς έπληξε και κατέστρεψε το στόχο του που ήταν ένας τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος. Εγκαινιάστηκε σήμερα η βυθιζόμενη γέφυρα διπλής κατεύθυνσης της Διόρυγας της Κορίνθου, η οποία μειώνει στο μισό την απόσταση Κορίνθου-Λουτρακίου και εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από 3.000 αυτοκίνητα, ενώ πριν περνούσαν το πολύ 300 αυτοκίνητα την ημέρα. Και τα 18 μέλη του πληρώματος του ναυαγοσωστικού πλοίου Σμιτ Μάτσας είναι απολύτως καλά. Το πλοίο χτυπήθηκε χθες από πύραυλο Εξοσέτ βόρεια του Μπαχρέιν. Το πλήρωμα παραλήφθηκε από άλλο ρημουλκό. Το 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τεχνητών Οργάνων και το Διεθνές Συμπόσιο για το Τεχνητό Πάνκρεας και τη Μεταμόσχευση του Πανκρέατος αρχίζει τη Δευτέρα στην Αθήνα. 70 γιγαντοφωτογραφίες του παλέμαχου φωτορεπόρτερ Μανώλη Μεγαλοοικονόμου που εμφανίζουν ολοζώντανη τη Σμύρνη εκτίθενται από σήμερα στην εστία Νέας Σμύρνης στις εκδηλώσεις μνήμης για τις χαμένες πατρίδες. Μεγάλη ένταση επικρατεί και πάλι στα σύνορα Νικαράγουας και Ονδούρας μετά από τις χθεσινές φοδρές μάχες, κατά τις οποίες καταρρίφθηκαν από αεροπλάνα της Ονδούρας δύο Νικαραγουανά ελικόπτερα. Σε αποψινή του τηλεοπτική εμφάνιση, ο πρόεδρος της Νικαράγουας, Ντάνιελ Ορτέγκα, έκανε έκκληση για κατεπίγουσα συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ονδούρας, Ρομπέρτο Σουάσο Κόρδοβα, ώστε να αποφευχθεί μια γενίκευση της σύραξης. Προηγουμένως, ο κύριος Ορτέγκα είχε ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις της χώρας του είχαν αποθήσει την επίθεση 800 αντεπαναστατών ανταρτών που προσπάθησαν να εισδύσουν στην Νικαράγουα με την κάλυψη του στρατού και της αεροπορίας της Ονδούρας. Η κυβέρνηση της Ονδούρας παραδέχτηκε έμεσα την αλήθεια των καταγγελιών, αλλά υποστήριξε ότι επρόκειτο για αντίπεινα μετά από ένα συνοριακό επεισόδιο. Στη Νότια Αφρική, το καθεστώς της Πρετόρια αντέδρασε σήμερα έντονα στη χτεσινή συνάντηση στη Λουζάκα της Ζάμπια κορυφαίων νότιοαφρικανών επιχειρηματιών με την ηγεσία του εκτός νόμου Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Λουίς Νέλ, δήλωσε ότι οι επιχειρηματίες θα μετανιώσουν σύντομα για την ενέργειά τους, η οποία αποδυναμώνει το μέτωπο των Λευκών. Αντίθετα, ο Γκάβιν Ρέλι, πρόεδρος της γιγάντιας αγγλοαμερικανικής εταιρείας που εκμεταλλεύεται ορυχεία χρυσού, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τη συνάντηση, η οποία αποστόνησε μπορεί να προετοιμάσει μια Νότια Αφρική με βιώσιμο οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Όμως, οξία κριτική στο Εθνικό Αφρικανικό Κογκρέσο για τη συνάντησή του με τους λευκούς επιχειρηματίες έγινε και από την επαναστατική πτέρυγα του κινήματος των Μαύρων
που συσπυρώνεται γύρω από την οργάνωση ΑΖΑΠΟ, που απορρίπτει κάθε διαπραγμάτευση με τη Λευκή Αστική Τάξη. Η Σοβιετική Ένωση διέταξε σήμερα την απέλαση 25 Βρετανών διπλωματών, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών, προφανώς σε αντίπεινα για την προχθεσινή απέλαση από τη Βρετανία 25 Σοβιετικών και δημοσιογράφων. Και δύο λόγια για τον καιρό από το μετεωρολόγο Γιώργο Μελανίτη. Καλησπέρα σας. Για σήμερα Κυριακή δεν προβλέπονται βροχές στη χώρα μας, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι αρκετά ενισχυμένοι. Ας μιλήσουμε πιο αναλυτικά τις καιρικές συνθήκες. Έτσι θα έχουμε στην υπηρετική χώρα τοπικές συννεφιές κυρίως το απόγευμα, στην ισιωτική χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι πότε θα είναι βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 6 στο βόρειο Αιγαίο και 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια παιδινά από 13 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα παιδινά της χώρας από 16 με 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Αττικής θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό, το απόγευμα όμως τοπικά θα συννεφιάσει και εδώ κυρίως στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 5 μποφόρ Σαρονικό και 5 με 6 στο νότιο Αιγαίο. Και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 16 με 29 βαθμούς. Τέλος, στην περιοχή Θεσσαλονίκης και εδώ σχεδόν έθριο καιρό στην αρχή. Το απόγευμα κατά τόπους θα συννεφιάσει, ασθενείς ανέμους και η θερμοκρασία θα κοιμάσει στην πόλη από 16 με 28 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο στις 2 και 4 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα.